Οριακά αυξημένη ζήτηση σε σχέση με πέρσι έχει η δημόσια και κατ' επέκταση δωρεάν εκπαίδευση, σύμφωνα με τα δεδομένα που κατέγραψε για την προσχολική ηλικία το Υπουργείο Παιδείας. Στα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν φέτος 11.886 παιδιά σε σχέση με τα 11.769 παιδιά που φοίτησαν πέρσι. Ενώ άλλα 2.500 παιδιά νηπιακής ηλικίας έμειναν εκτός λόγω έλλειψης θέσεων. Τους λόγους εξήγησε μιλώντας στον Αντένα ο Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελπιδοφόρος Νεοκλέους. Διότι το δημόσιο λειτουργεί με υποχρεωτικά στην προδημοτική εκπαίδευση. Οι υπόλοιποι ηλικίες των παιδιών που είναι 3 και 4. Η φοίτηση σε νηπιαγωγείο δεν είναι υποχρεωτική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το κράτος να καλύψει όλα τα παιδιά, τα μικρά παιδιά, στα δημόσια τμήματα. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των μαθητών που θα φοιτήσουν υποχρεωτικά στην προδημοτική εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην αύξηση κατά 25 των τμήματων που θα λειτουργήσουν στα δημόσια και κοινοτικά νηπιαγωγεία. 3 κατά κρύβια νέα νηπιαγωγεία και 10-12 νέα τμήματα στα υφιστάμενα νηπιαγωγεία. Επιπρόσθετα, είχαμε δημιουργήσει και γύρω στα 12 κοινοτικά νηπιαγωγεία. Αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι μεγάλο αριθμό για τα σημερινά δεδομένα. Σύμφωνα με τον κύριο Νεοκλέου, η απόρριψη 2.500 παιδιών λόγω έλλειψη θέσεων στα δημόσια νηπιαγωγεία και το γεγονό ότι δεν παρατηρείται σημαντική αυξομοίωση στου αριθμού, σημαίνει πω η ροή από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση είναι οριακά αυξητική.